Σήμερα, 9η Μαΐου, τιμάμε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών επί του άξονα του φασιστικού υπεριαλισμιστικού συνασπισμού της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας και των συμμάχων φασιστικών καθεστώτων, όπως παραδείγματος χάρη της Βουλγαρίας, Ρουμανίας κλπ. Τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους, έμειναν ανάπηροι, μετήχαν στον αγώνα στα διάφορα μέτωπα του πολέμου. Στη νίκη συνέβαλαν όλες οι δυνάμεις που μετήχαν στον αντιχιτλερικό συνασπισμό. Η Σοβιετική Ένωση όμως έδωσε σε αυτό το γιγάντιο αγώνα πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς, ενώ οι μισοί και παραπάνω ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων και είχε ανυπολόγιστες καταστροφές στις υποδομές της και τεράστια οικονομική ζημία. Ο κύριος στόχος του πολέμου εξ αρχής, αλλά και κατά τη διάρκεια του, ήταν η νίκη της ναζιστικής Γερμανίας επί του πρώτου εργατικού κράτους στην ιστορία της ανθρωπότητος της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό αποδεικνύεται από τη διάταξη των δυνάμεων, των γερμανικών δυνάμεων στα μέτωπα. Ανατολικό μέτωπο, 190 στρατιές που ξεκινούσαν από τη Φιλανδία βόρεια και φτάχναν μέχρι το Κάφκασο. Αφρική Ρόμελ, 3 στρατιές. Δυτικό μέτωπο, το μέγιστο κατά την εποχή της απόβασης των ψευτοσυμμάχων στην Ορμανδία στις 6 Ιουνίου του 1944, 54 στρατιές. Οι αριθμοί αντικειμενικά μιλάνε από μόνοι τους. Όμως χάρη στον ηρωισμό του Σοβιετικού λαού ήρθε η νίκη που ξεκίνησε με την αντεπίθεση στις αρχές του 1943 και τελείωσε με τη συνθηκολόγηση της χιτλερικής Γερμανίας μια μέρα σαν και σήμερα, 77 χρόνια πριν, το 1945. Στην Ελλάδα ο αστικός πολιτικός κόσμος ή εγκατέλειψε τη χώρα ή συνεργάστηκε με τους Γερμανούς και τους κατακτητές ή έμειναν αδρανείς, ενώ την ίδια στιγμή ο λαός πεινούσε. Ο λαός μας, βασιζόμενος στη δύναμή του, με το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, το ΚΚΕ, το οποίο ήταν καθοδηγητής και αιμοδότης της λαϊκής αντίστασης, ανέπτυξε ένα από τα πιο ισχυρά αντάρτικα κινήματα. Έδωσε σημαντικές στρατιωτικές υπηρεσίες, συνέβαλε σημαντικά στην τελική νίκη. Ο ηρωικός αυτός αγώνας διδάσκει ότι ο λαός μπορεί να βγει νικητής όταν το αποφασίσει. Μπορεί να τσακίσει οποιοδήποτε ισχυρό εχθρό. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν αποτέλεσμα της όξυσης των ιντιμπεριλιστικών αντιθέσεων και κυρίως της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929-1933. Απαιτούσαν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις το εδαφικό ξαναμοίρασμα του κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Γαλλία εξόπλισαν την ναζιστική Γερμανία εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Καταργήσαν τη συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τη συνθήκη των Βερσαλιών, και έδωσαν δυνατότητες και επενδύσαν οικονομικά στη δημιουργία βιομηχανίας, πολεμικής βιομηχανίας στη ναζιστική Γερμανία. Όπως και σήμερα. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, αντιπαλεύουμε κάθε προσπάθεια κλιμάκωσης των αστών με στόχο την παραχάραξη της ιστορίας. Δίνουμε συνέχεια στη δράση μας για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και των πολεμικών αποζημιώσεων που οφείλονται στη χώρα μας. 77 χρόνια μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέσπασε ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Προωθείται ακόμα και σήμερα μια επέσχεντη βρωμερή αντικομμουνιστική προπαγάνδα και συγχρόνως παραχάραξη της ιστορίας. Οι αιτίες του πολέμου είναι ίδιες. Γεωστρατηγική ισχύς, σφαίρες επιρροών, ληστεία των φυσικών πόρων και των πόρων ενέργειας. Είναι η λία των πολεμοκάπηλων σε βάρος των λαών. Από τη μια πλευρά το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση οργανώνουν το πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014, χρησιμοποιούν τα φασιστικά τάγματα εφόδου για την εγκαθίδρυση ενός φιλοδυτικού εθνικιστικού καθεστώτος και τη σύνδεση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως τη σύνδεση με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των γειτονικών χωρών της Ρωσίας.
Από την άλλη μεριά η Ρωσία καπηλεύεται τα αντιφασιστικά αισθήματα των Ρώσων και προωθεί τον άδικο πόλεμο. Είναι φανερό ότι το συμφέρον των λαών Ρωσίας και Ουκρανίας επιβάλλει να αγωνιστούν ενάντια στις αστικές τάξεις των χωρών τους και τις κυβερνήσεις τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σοσιαλισμό. Οι τεράστιες ευθύνες στη χώρα μας αφορούν τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και τις προηγούμενες, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που υιοθέτησαν την ατομική προπαγάνδα και συνενούνε με μικρές διαφοροποιήσεις. Η πείρα διδάσκει ότι μόνο ο λαός μπορεί να βάλει εμπόδια στα επικίνδυνα παιχνίδια των υπεριαλιστών και να τσακίσουμε τον φασισμό και τη μήτρα που γεννάει τον καπιταλισμό. Το συμφέρον του λαού μας δεν είναι να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Βρίσκεται στον αγώνα ενάντια στην αστική τάξη και το κράτος της, στην υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια και την κατάκτηση σύγχρονων δικαιωμάτων και αναγκών. Το συμφέρον βρίσκεται στην απεμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Βρίσκεται στην ανατροπή της αστικής τάξης. Θα τιμούμε πάντα και θα τους θυμόμαστε τους αγωνιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αθάνατο. Κατάδη Στεφανιού από τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος και Εθνικής Αντίστασης. Από την Επιτροπή Ειρήνης, ΕΔΙΕΦ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την ΚΝΕ. Small.